έβλεπε ο Νίκος τηλεόραση και ήταν ποδόσφαιρο. Έπινε τσάι εδώ, εδώ είναι αίματα και μπήκανε με τα τσικούρια και τον χτυπήσανε στο κεφάλι εδώ πολύ. Εφιαλτικές στιγμές έζησαν ένας 62χρονος και 57χρονη σύζυγός του στον Ταυρονίτη Χανίων, όταν λίγο πριν τις 11 χθες το βράδυ, δύο αλλοδαποί με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και κρατώντας τσεκούρια, μπήκαν με άγριες διαθέσεις μέσα στο σπίτι τους. Χτυπήσανε στο κεφάλι του Νίκο πολύ δυνατά, που βλέπετε και αίματα και όλα εδώ, και αμέσως τον βάζανε χάμου και θέλανε μόνο λεφτά. Λεφτά, λεφτά, στο μυαλό τους μόνο λεφτά και λέγανε γι' αυτό. Και εδώ είναι αίματα παντού και στο ντουλάπι κάτω, παντού. Τον είχανε, δεν ξέρω με τι δύναμη κρατούσανε, δεν μπορούσε άνθρωπος να αναπνέει. Τόσο πολύ άσχημο, πολύ. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί. Οι αδίστακτοι δράστες μπήκαν με άνεση από την πόρτα της κουζίνας, αποφασισμένοι να αποσπάσουν και το τελευταίο ευρώ που υπήρχε στο σπίτι. Και εγώ έβλεπα κάτι στην πλανσέτα και άκουσα φωνή. Αυτό το παράξενο φωνή που δεν ξέρω, έπαθα σοκ μέχρι να φτάσω εδώ. Και αμέσως με ρίξανε χάμου αυτός άλλος. Ένας κρατούσε τον Νίκο και άλλος εμένα. Δεν είδα, ούτε δεν μπορούσα εδώ να βλέπω τι γίνεται. Δεν μ' άφηνε ούτε να σηκώσω το κεφάλι μου. Φοβούμενοι πως οι ληστές θα σκοτώσουν τον σύζυγό της, η 57χρονη τους έδωσε όλα τα κοσμήματα που φορούσε και όσα είχε φυλάξει σε χώρους του σπιτιού, ενώ είχαν ήδη αποσπάσει μεγάλο χρηματικό ποσό από τις τσέπες του 62χρονου. Εμένα κρατούσαν έτσι μπρούμτα και εδώ μου βάζανε το τσικούρι και μετά οπότε ζητήσανε τα λεφτά βέβαια και έλεγα αφήστε τον Νίκο να σας δώσω όλα. Μου βάζανε εδώ μαχαίρι και πήγαινανε μαζί μου, δηλαδή έτσι μόνο αυτός ένας πήγε, άλλος κρατούσε τον Νίκο εδώ, δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει άνθρωπος, γιατί εγώ κατάλαβα πως οριζόταν να αναπνέει. Το σκηνικό του τρόμου ολοκληρώθηκε με τους ληστές να διαφεύγουν από διαφορετικές κατευθύνσεις. Εμόφυρτος ο 62χρονος με ένα βαθύ τραύμα στο κεφάλι από τσεκούρι κινήθηκε στο μπαλκόνι του σπιτιού του και πυροβόλησε πιθανόν σε μια προσπάθεια να ακινητοποιήσει τους ληστές. Ένας 19χρονος αλλοδαπός τραυματίστηκε στο νόμο από τον πυροβολισμό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Είμαστε πολύ φίλοι, μας ειδοποίησε ο Νίκος και ήρθαμε εδώ. Είχαν φύγει αυτή εκείνη την ώρα. Και μετά λέω του Νίκου, η κάμερα του λέω δεν τους έχει γράψει και μου λέει πρέπει να τους έχει γράψει. Και κοιτάζει το κινητό και είδαμε όλη τη σκηνή. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων έσπευσαν στο σπίτι του ζευγαριού, ενώ ο 62χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Μας τρομοκρατεί γιατί όλοι είμαστε εδώ πέρα. Τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή μπαίνουν μέσα στα σπίτια αλλά δεν πειράζουν. Αυτοί χτυπήσανε πολύ άσχημα. Και να έχουν πάρει και τα στυλιάρια, σκεπάρια που ήταν, μπήκανε με σκοπό να χτυπήσουν. Δεν ήταν ότι είχαν έρθει μόνο για να ληστέψουν. Περνάτε τα αίματα εδώ. Από την αστυνομία εξετάζεται αν ο 19χρονος που δέχτηκε τη σφαίρα είναι ένας εκ των δραστών. Στο μεταξύ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι δράστες επιτέθηκαν στο ζευγάρι με τσεκούρια τα οποία τις προηγούμενες ημέρες είχαν κλέψει από το προάβλιο του σπιτιού του. Έξω στην αυλή ένα τσεκούρι έχασε, να σας πω, ένα μήνα πριν, γιατί λέει που χάθηκε και μετά άλλο, γιατί εκεί έχουμε κάτω σόμπα και χειμώνα βάζει τα ξύλα. Στα χέρια των αστυνομικών της ασφάλειας βρίσκεται βίντεο από το εσωτερικό του σπιτιού που έχει καταγράψει καρέ-καρέ τις κινήσεις των αδίστακτων ληστών.